Λοιπόν, αποδεχθούμε τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή ανάσταση να έχουμε. Χρόνια πολλά σας. Θα το περιμένουμε πώς και πώς φέτος, ειδικά, γιατί μας περνούν τα δύσκολα. Η κυρία Ραλία Χριστίδου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η γραμματέας της Βουλής και φαντάζομαι εκ νέου υποψήφια στο Β3 Νότιο τομέα της Αθήνας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χαίρομαι και εγώ που καλή ανάσταση να έχουμε όλοι. Και ανάσταση λαού στις 21 του Μαΐου. Και βεβαίως ο κύριος Καρχημάκης μαζί μας από το ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πρώην γραμματέας του κόμματος και ενήν υποψήφιος στον δυτικό τομέα της Αθήνας. Δυτικό τομέα, ναι. Εξαιρετικά. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Καλή ανάσταση. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Μαρκόπουλε. Και επειδή όντως αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε χθες, τώρα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Το ξέραμε ότι θα το έχουμε. Ξέραμε ότι θα υπερψηφιστεί αυτή η τροπολογία. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ στήριξαν. Εν πάση περιπτώσει, δόθηκε από τον νομοθέτη ένα όπλο στη δικαιοσύνη να δει τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να προκύψει με αυτό το κόμμα Κασεδιάρη που ενδύθηκε αυτό το μανδύα και τον δημοκρατικό τρόπο την και τον δικαστικό. Θα το δούμε τι θα γίνει. Δεν έπρεπε όμως να συμβούν αυτά τα οποία συνέβησαν στη Βουλή. Και δεν πρέπει και αυτός ο πολιτικός διάλογος να γίνεται με όρους τύπου εσύ ταυτίζεσαι με την Χρυσή Αυγή, όχι εγώ κτλ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, θα δείτε, νομίζω ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία σε ό,τι αφορά τον τόπο μας και τον κοινοβουλευτισμό. Όλα τα κόμματα με μια ομοφωνία να πούμε ένα όχι στον ναζισμό. Και το λέω αυτό γιατί θα μπορούσαμε όλοι μαζί να ψηφίσουμε. Εγώ, μάλιστα, έχω τον κύριο Καρχημάκη. Με τον κύριο Καρχημάκη, ούκο λίγες φορές έχουμε διαφωνήσει σε πολλά ζητήματα. Όμως το κόμμα του για μία ακόμη φορά συστρατεύτηκε σε αυτή την ενιαία προσπάθεια πάταξης φαινομένων νεοναζισμού στη χώρα μας. Θα θυμίσω ότι η προηγούμενη συστράτευση ήταν με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, να το πούμε έτσι, Δημοκρατική Συμπαράταξη τότε, Σαμαρά Βενιζέλου. Για δεύτερη φορά λοιπόν το ΠΑΣΟΚ λειτουργήσε με τον τρόπο που έπρεπε να λειτουργήσει. Δυστυχώς όμως το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο τείχος που πρέπει να υψωθεί απέναντι σε τέτοια ακραία φαινόμενα πολιτικά δεν ακολουθήθηκε από άλλα κόμματα. Και το λέω δυστυχώς γιατί θεωρώ ότι τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία πρέπει να τον υπερασπιζόμαστε στις πράξεις και όχι στα λόγια. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αντιπολίτευση η οποία χάθηκε στα επί της διαδικασίας. Και χάθηκε η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν ποια είναι? Ότι έπρεπε να υπάρξει ένα ανάχωμα δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό σε ό,τι αφορά κόμματα τα οποία αμφισβητούν τη δημοκρατία. Κόμματα τα οποία γνωρίζουμε τι έκαναν τα προηγούμενα χρόνια και κόμματα των οποίων στελέχη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Εδώ λοιπόν δεν μπορώ να δεχθώ από την αξιωματική κυρίως αντιπολίτευση, γιατί είναι άλλη βαρύτητα ενός κόμματος σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτό το επί της διαδικασίας. Μου θυμίζει, ξέρετε, αυτά τα νεφελώδη συνέδρια της αριστεράς που μιλάνε ατέρμονα και στο τέλος δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση. Καλά, τηρήσαμε και επί της προσέγγισης της τροπολογίας. Η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε στα λόγια. Έρχεται η ώρα που πρέπει να μιλήσουμε με πράξεις. Εμείς λοιπόν ως Νέα Δημοκρατία, δεύτερη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, δεύτερη φορά ήμασταν το κόμμα το πρώτο που στη διακυβέρνησή μας οδήγησε τη Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη και είμαστε το κόμμα που φέρνει ένα νόμο τροπολογία στη συνέχεια για τη θωράκιση της δημοκρατίας. Δεν έχουμε λοιπόν ότι κανένα λόγο. Είναι καθυστερημένο, ότι μπορεί να γίνει άλλη διαχείριση. Κοιτάξτε, ότι δείτε. Εσείς τη λέτε ότι μετράει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά, χωρίς να υποτιμώ τίποτα, δεν είμαι από τους ανθρώπους αυτούς. Όμως νομίζω ότι το να χαθούμε σε μια τεχνική συζήτηση, όταν η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας, νομίζω ότι υποτιμά τον κοινοβουλευτισμό και την ίδια τη δημοκρατία. Για να μας απαντήσει η κυρία Χριστίδου. Τώρα, εσείς είχατε σταθεί μόνο στην διαδικασία, όπως λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, στα τεχνικά. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο σας κάνει να ξεπεράσετε, εν πάση περιπτώσει, αυτές τις αντιρρήσεις και να συστρατευτείτε, ή θα θέλατε να μπει υπογραφή σας ως κόμματος σε κάτι που θεωρείτε ότι δεν θα είναι αποτελεσματικό στο τέλος της ημέρας? Κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα και στην τελευταία συνεδρίαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πριν κλείσει η Βουλή για τις διακοπές για τον εορτασμό του Πάσχα και πριν διαλυθεί η Βουλή για τις πολυπόθητες εκλογές της 21 Μαΐου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε, ακόμα και σε αυτή την ίστατη συνεδρίαση, να πορευθεί στον ίδιο δρόμο όπως πορεύεται τα 4 τελευταία χρόνια. Δηλαδή στο δρόμο της επιτελικής προχειρότητας, της επιτελικής αναποτελεσματικότητας, της επιτελικής αλαζονίας, αν θέλετε, και καταλήγουμε στο συμπέρασμα της επιτελικής fake αριστείας της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και εξηγούμε. Εχθές ήρθε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, το οποίο ήταν αποτελούμενο από 61 άρθρα. Βέβαια, στη διαβούλευση ήταν 27 τα άρθρα με τους πολίτες. Τελικά καταλήξαμε στα 61 άρθρα,
με τροπολογίες επιτροπολογιών και κορονίδα αυτών των τροπολογιών, η τροπολογία για το εάν θα επιτρέψουμε 40 μέρες, 30 μέρες πριν τις εκλογές, αν θα επιτρέψουμε σε ένα νεοναζιστικό μόρφωμα, το οποίο είναι προϊόν από το, αν θέλετε, μιας εγκληματικής οργάνωσης, με βίαιη δράση, με καταδικασμένα στελέχη, με σαφή ρατσιστικές ιδέες και ρατσιστικό λόγο, αν θα επιτρέψουμε ή όχι να κατέβει στις εκλογές και να μπει στη Βουλή. 40 μέρες πριν τις εκλογές συζητάμε αυτό. Ήδη από τις 8 Φεβρουαρίου, ήμουνα σε εκείνη τη συνεδρίαση και σε εκείνη τη συνεδρίαση, η κυβέρνηση εγκαλούσε πάλι την αντιπολίτευση και μάλιστα το θυμάμαι σαν έκο στα αυτιά μου. Θυμάμαι τον κύριο Βορύδη να μας λέει να μιλά για ανέτιες αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τελικά φτάνουμε τώρα και καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι καθόλου ανέτιες δεν ήταν οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Τι έχει αλλάξει έκτοτε? Και το καταλαβαίνει, λέει, ο κόσμος καλύτερα. Είναι. Είχαμε προειδοποιήσει και είχαμε πει και τότε. Άρα δεν μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει για μη συνέπεια. Ήμασταν απόλυτα συνεπείς. Και τότε είχαμε προειδοποιήσει. Και λέγαμε ότι αυτό που θα φέρετε δεν είναι ολοκληρωμένο. Θα δημιουργηθούν προβλήματα, θα τα βρείτε μπροστά σας. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο παρερμηνιών. Ήταν επί της ουσίας ότι εσείς θέλατε να προσδιοριστεί ιδεολογικά το ζήτημα. Είχαμε πει ότι αφήνει μεγάλο περιθώριο παρερμηνιών. Είχαμε πει ότι υπάρχει, ότι δημιουργείται ασάφεια. Και είχαμε πει κιόλας ότι δεχόμαστε να υιοθετήσουμε. Το είχαμε πει, το είχαμε αναφέρει σε όλες τις ομιλίες και οι βουλευτές. Και εγώ προσωπικά λέω, το θυμάμαι σαν χθες. Ότι να μπει, δεχτήκαμε δηλαδή να υιοθετήσουμε και την άποψη συνταγματολόγων, όπως είναι ο κ. Κοντιάδης, όπως είναι ο κ. Αλευζάντος, προκειμένου να δοθεί μια συνταγματικά ορθή λύση για να μπει ένα δημοκρατικό μπλόκο στην κάθοδο αυτού του νεοναζιστικού μορφώματος. Δεν εισακουστήκαμε. Ούτε τότε, ούτε και τώρα. Και είναι θλιβερό για τους, κυρίως για τους ψηφοφόρους, αν θέλετε, της κεντροδεξιάς παράταξης, είναι θλιβερό το γεγονός ότι ακόμα και τώρα, αυτή την ίστατη στιγμή, η κυβέρνηση δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, δεν άκουσε την ιστορική ανάγκη να προστατέψουμε όλη τη δημοκρατία και το δημοκρατικό πολίτευμα. Το μεταφράζετε άσπρο μαύρο, το καταλαβαίνετε, έτσι. Ο πολίτης ο οποίος σας ακούει τώρα και τους δύο να μιλάτε και άλλους εκπροσώπους των κομμάτων σας, είναι στην ουσία αποδίδεται το ένα στον άλλον την ίδια κατηγορία. Ότι κανένας δεν ήταν ανώτερος του εαυτού του ως κόμμα, βεβαίως. Συγγνώμη, εμείς ψηφίσαμε κατά του κόμματος Κασιδιάρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ψηφίσει. Όπα. Εδώ ένα δεν λεπτό, είναι το ίδιο. Με συγχωρείτε. Δεν πάει έτσι. Υπάρχουν αυτοί που ψήφισαν και αυτοί που δεν ψήφισαν. Να συνενέσουμε σε μία πρόταση την οποία δεν. Σαφώς δεν είμαστε ολίγοι σε καμία περίπτωση. Εμείς ψηφίσαμε ώστε το κόμμα Κασιδιάρη, η κοινωνία να θωρακιστεί εναντί του κόμματος Κασιδιάρη. Εσείς ψηφίσατε ώστε να μην θωρακιστεί. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Δεν είναι η δική μου ερμηνεία. Είναι το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία χθε στην Βουλή. Γιατί είχατε κάποια ανάγκη στη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ? Χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία. Η χώρα, η κοινωνία, η θεωρείτε δημοκρατία και ο κοινοβουλευτισμός είχαν ανάγκη. Εσείς δηλαδή τι έχετε, περιχαρακώσατε ένα δημοκρατικό χωραφάκι και λέτε εμείς είμαστε εξεχώρα από τον υπόλοιπο κοινοβουλευτισμό? Δεν ξέρω για τα χωράφια, αυτά είναι δικοί σας. Με συγχωρείτε, δεν ήσασταν μαζί με το δημοκρατικό μέτωπο το οποίο συμπήξαμε με το Πασόκ. Αυτό είναι βαθύτατα προσβλητικό. Και με το Πασόκ έχουμε πολλές διαφορές. Αυτό είναι βαθύτατα προσβλητικό, σας επιστρέφω αυτή την άποψη. Το προσβλητικό είναι η αλήθεια. Η δική σας αλήθεια, όχι η δική μας αλήθεια σε καμία περίπτωση. Δεν συμμετείχατε στο δημοκρατικό μέτωπο. Θα έχουμε δεύτερο χρόνο να απαντήσουμε στον κύριο Μαρκόπουλο. Έχω να πω το εξής. Επί 2,5 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκανε άλλη δουλειά από το να κοιτά τις δημοσκοπήσεις μόνο και να επιτρέπει στον κύριο Κασιδιάρη ελεύθερα να κάνει προεκλογικό αγώνα από τη φυλακή. Έτσι, εμείς είμαστε οι πρώτοι που πήραμε θέση απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Και η Φόφη γεννηματά ήταν η πρώτη που μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής είπε ότι πρέπει να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας και ότι πρέπει να υπάρξει ρύθμιση, έτσι αυτά τα εγκληματικά μορφώματα να μην συμμετέχουν, να αποκλειστούν από οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Τώρα, τι έχουμε? Η Νέα Δημοκρατία έφερε άρον-άρον μία ρύθμιση. Άρον-άρον. Καλά, άρον-άρον δεν συζητεί το από πριν από τα Χριστούγεννα. Δεν σας ακούστε με, την έφερε άρον-άρον. Λοιπόν, την έφερε άρον-άρον. Και λέει τώρα τη δεύτερη ή την πρώτη, την αρχή. Τελευταία. Έφερε άρον-άρον μία ρύθμιση και αυτό αποδεικνύει και την προχειρότητά της. Εάν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία μας είχε ακούσει από την αρχή στην πρώτη ρύθμιση και είχε
βάλει μέσα την πρότασή μας να αποφασίσει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί το Πασόκ την είχε κάνει αυτή την πρόταση, την τροπολογία, η οποία και απορρίφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, πάντως... Έτσι, σήμερα δεν θα είχαμε όλο αυτό το σκηνικό. Τώρα, θεωρώ ότι κακώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε. Ναι. Έπρεπε να έχει ψηφίσει από την ώρα που παίρνει μια θέση απέναντι στην εγκληματική οργάνωση, η οποία είναι σκληρά αντίθετη. Νομίζω ότι η διόρθωση αυτή έπρεπε να έχει υπερψηφιστεί από όλους που είναι στη λογική ενός δημοκρατικού τόξου απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις. Λοιπόν, ακούτε λοιπόν ότι δέχεστε αυτή την κριτική. Να επιστρέψω σε εσάς, κύριε Ξέδη, για να απαντήσει ο κύριος Μαρκόπουλος. Και αυτό είναι το ερωτήριο ερώτημα, θα το επαναφέρω. Φοβηθήκατε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλατε, επειδή έχετε αυτές τις αντιρρήσεις που έχετε, τις εκφράσατε, σίγουρα λέτε όχι απέναντι στον ναζισμό, μην αβαντάρετε τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Δηλαδή, ο σκοπός αυτός δεν ήταν ανώτερος στο τέλος της ημέρας. Επιστρέφω το ερώτημα, το έκανα και στην αρχή. Γιατί είναι θέμα δημοκρατίας ο αποκλεισμός της. Κοιτάξτε να δείτε, πάλι καταλήγουμε στο ίδιο σχήμα, το οποίο παίζει τα 4 τελευταία χρόνια. Πάλι εγκαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ για κάτι που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτό είναι καταπληκτικό. Γιατί το λέτε? Γιατί πάλι δηλαδή εγκαλείται, πάλι εγκαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα Κασιδιάρη, που επιδιώκουμε να σταματήσουμε. Είναι κακό. Δεν σας έχω διακόψει. Κοιτάξτε, να δείτε, μαθήματα δημοκρατίας και μαθήματα για το πώς θα παλεύουμε ενάντια στο ρατσισμό δεν δεχόμαστε. Κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θα σας πω γιατί κυρίως. Το θεωρώ βαθύτατα υποκριτικό, βαθύτατα αλαζονικό να υποστηρίζετε ένα επιχείρημα το οποίο ιστορικά, αν θέλετε, κοινωνικά, ταξικά, δεν εδράζεται πουθενά. Ποιο είναι αυτό? Και το θεωρώ και προσβλητικό. Το να υποστηρίζουν ότι βάζουμε πλάτη ή δεν να συμμετέχουμε σε μία πολύ σωστή υποτίθεται προσπάθεια για να μπει μπλόκο στο νέο ναζιστικό μόρφωμα. Το θεωρώ βαθύτερα προσβλητικό, διότι αν κοιτάξετε λίγο πίσω στο πιο βαθύ παρελθόν, θα δείτε ότι πάντοτε η ακροδεξιά, η αντισυστημική δεξιά, η εξτρεμιστική δεξιά, η ριζοσπαστική δεξιά, όλες οι μορφές αυτές, τι ήτανε? Ήτανε ο πολιορκητικός κρυός για τη συστημική δεξιά. Στο διατάφτα δεν ψηφίσατε όμως. Στο διατάφτα δεν ψηφίσατε για να μπει. Μπορούμε και εμείς βέβαια να πούμε αυτό για την άκρα αριστερά, για εσάς. Ότι ήταν ο πολιορκητικός κρυός της αριστεράς. Αλλά δεν θα πάμε σε αυτό. Σας διέκοψα. Όχι. Έτσι. Δεν σας διέκοψα. Αυτό λοιπόν. Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Πάντοτε ήταν πολιορκητικός κρυός για τη συστημική δεξιά. Χέρι-χέρι, αν θυμάστε. Πάντοτε ενώνονταν όλες αυτές οι δυνάμεις προκειμένου να μπουν ανάχωμα στην άνοδο των προοδευτικών δυνάμεων, στην άνοδο της αριστεράς. Χέρι-χέρι κατέβαιναν στα συλλαλητήρια ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών. Άρα, και κλείνω με αυτό να μιλήσει και ο κύριος Μαρκόπουλος φυσικά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με υπουργό εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη, με το ένδοξο παρελθόν της ΕΠΕΝ, το θεωρώ βαθύτατα προσβλητικό να εγκαλεί την αριστερά. Μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, των παρακολουθήσεων, των υποκλοπών, των σκανδάλων, της διαφθοράς, της διαπλοκής, έτσι, να εγκαλεί την αριστερά για τη λάθος επιλογή που έκανε αυτή η κυβέρνηση και εμείς απλά δεν τη στηρίζουμε. Λοιπόν, τελεία παράδοση. Πάμε σας, κύριε Μαρκό. Μου φαίνεται ενδιαφέρον εξαιρετικά να συμφωνώ τόσες πολλές φορές με τον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, αυτό να το κοιτάξουμε. Μας κάνετε ένα preview για τη συνέχεια, χρειαστεί. Αλλά υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας, αυτό που είπε ο κύριος Καρχημάκης με εκφράζει απόλυτα. Εμείς αποδεικνύουμε ότι όταν το επιδικό είναι ποιος ψήφισε και ποιος δεν ψήφισε. Εδώ λοιπόν εμείς ψηφίσαμε. Εμείς ψηφίσαμε τα δημοκρατία. Βέβαια, στα θέματα δημοκρατία των υποκλοπών, είναι μια δημοκρατία. Κάποια θέματα όμως θα μου επιτρέψετε, κυρία Μπάρμπα, εκφεύγουν των στενών προεκλογικών ορίων. Ναι, έτσι θα Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος λειτουργήσε αμιγώς προεκλογικά, προσπαθώντας να κερδίσει κάποια μικροπολιτικά ωφέλη εν ώψη της κάλπης της 21ης Μαΐου, και εμείς λειτουργήσαμε δημοκρατικά, κοινοβουλευτικά, θωρακίζοντας τη δημοκρατία. Εδώ λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία εξαίρεση σε ό,τι αφορά την προσπάθεια θωράκισης του κοινοβουλευτισμού έναντι τέτοιων δυνάμεων. Και θα πω μάλιστα το πολύ επιτυχημένο σήμερα πρωτοσέλιδο των νέων αποδίδει ακριβώς μια σειρά από τέτοιου είδους αυτογκόλτα, λέει τα νέα,
Αλλά εγώ θα έλεγα και φάουλ, ίσως, να μιλήσουμε και λίγο με τους όρους του ποδοσφαίρου. Mm. Γιατί είναι ένα αυτογκόλ για ένα κόμμα το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση και μάλιστα φέρει και την κληρονομιά της ελληνικής αριστεράς σε μια προσπάθεια να πούμε όχι σε τέτοιου είδους κόμματα, σε τέτοιου είδους μορφώματα, αν θέλετε, να αποτελεί εξαίρεση. Σε μία, μάλιστα, αλληλουχή αυτογκόλ. Ποια είναι η εξαίρεση, μόνο εσείς και το Πασόκ. Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που το ψηφίσαμε και νομίζω ότι εσείς ιστορικά στο μέλλον θα αναθεωρήσετε τις στάσεις σας. Από την ώρα που διαφωνείτε γι' αυτό και δεν θέλετε να κατέβει η Χρυσή Αυγή με έστω και με ένα πρόσωπο διαφορετικό. Και εγκυμονούσε αυτός ο κίνδυνος. Εάν δεν γινόταν η διόρθωση, που ήταν λάθος. Δεν έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος τους ή άλλους, έτσι, θα φανεί που εγκυμονούσε ο κίνδυνος. Και η κρίση. Για ποιο λόγο από την ώρα που είσαστε απέναντι, ιδεολογικά, πολιτικά, διαχρονικά, διότι δεν έπρεπε να ψηφιστεί αυτή η διάταξη για να φράξουμε το δρόμο. Λοιπόν, γιατί δεν ήρθε στη δική μας την πρόταση, λοιπόν, γιατί απαιτείται μονίμως η συνένεση μόνο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είχε έρθει στις δημοκρατίες κάποιους συμβιβασμούς. Ας πούμε κριτική, γιατί ακριβώς δεν ψηφίζεται. Η πρότασή μου, εγώ δεν ψηφίζω, τι να ας πούμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το χειρίστηκε σωστά. Του κυρίου Αλιβιζάτου και του κυρίου Κοντιάδη, σας θυμίζω. Λοιπόν, για να προλάβουμε να περάσουμε στην επόμενη θεματική, πρώτα ένα σχόλιο και Μαρκόπουλο, θα ξαναπάω σε εσάς. Γιατί τώρα αυτή η πίεση προφανώς στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φυλακών Δομοκού να ασχοληθεί με την περίπτωση του ανθρώπου αυτού που δεν έπρεπε να έχει ούτε κινητό ούτε ίντερνετ, έτσι αποφάσισε η δικαιοσύνη και κάνει τη δική του καμπάνια. Δυόμιση χρόνια ήταν ελεύθερος και έκανε προεκλογικό. Ναι, δηλαδή αποδεικνύεται αυτό. Μια απλή αναζήτηση στο ίντερνετ. Η διαδικασία αυτή κινείται και πάλι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση. Κατανοώ, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας είδους πρόσβαση έξω από το πλαίσιο των επικοινωνιών που επιτρέπει ο νόμος στους φυλακισμένους, στον οποιονδήποτε. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια παρέμβαση που πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει. Το παραδεχόμαστε, φαντάζομαι αυτό, διότι είναι αυτό το οποίο συζητείται ως επιχειρηματολογία σε όλα τα πολιτικά πάνελ δεν πρέπει να εξαιρείται, και δύο μήνες. Κανένας δεν πρέπει να εξαιρείται από τον νόμο σε ό,τι αφορά τις επικοινωνίες εντός των φυλακών. Αλλά ο Κασιδιάρης εξαιρέθηκε. Έτσι φάνηκε. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο και στα άλλα ζητήματα και ζητήματα οικονομίας και προγράμματος κτλ. Γιατί βλέπουμε ότι η αντιπαράθεση γίνεται και εκεί. Ξεπεράσαμε το θέμα του νερού ή θα το δούμε πάλι εσείς. Ούτως ή άλλως επιμένετε ότι είναι κάτι το οποίο το πάει προς ιδιωτικοποίηση. Έτσι δείχνει, δεν πείθεστε. Έτσι δείχνει ιστορία. Έτσι δείχνουν οι πράξεις της κυβέρνησης. Και οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, εκτός αν από το 2018 έχει αλλάξει. Αλλά έχει αλλάξει η άποψη περί ανάγκης στρατηγικού επενδυτή στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΔ. Εχθές κατεβάσαμε μια τροπολογία. Γιατί δεν έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση. Εχθές. Γιατί δηλαδή αυτό πάλι πρέπει να πάει θα μετά τις εκλογές. Γιατί όχι τώρα. Καλά, τώρα πέσανε και λίγο τα μόλυβια και τα στυλόινα, έτσι, κυρία Μαρκόπουλε. Καταρχάς, κατέβασε μια τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ. Από όσο θυμάμαι, έχει υπάρξει κεντρική απόφαση του κόμματος να μην ψηφίζει τίποτα στη Βουλή. Άρα, τι θα γινόταν. Θεωρείτε ότι δεν θα ψηφίζαμε την τροπολογία κάνει που κατεβάσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει. Εσείς τι κάνετε, δηλαδή, παίρνετε μια απόφαση και την αναιρείτε κατά πόσο σας βολεύει. Δεν έχετε πάρει μια απόφαση και δεν την τιμάτε. Έχετε κάνει ανακοίνωση, λέτε εμείς δεν ψηφίζουμε τίποτα από εδώ και πέρα στη Βουλή. Και μετά μας λέτε κατεβάζουμε τροπολογία την οποία όμως αυτή θα την ψηφίσουμε. Μα τι στάση είναι αυτή, είναι σοβαρή. Στάση ενός κοινοβουλευτικού κόμματος αυτή. Να λέτε πριν από λίγους μήνες, πριν από δύο μήνες, εμείς δεν ψηφίζουμε τίποτα και μετά να λέτε άφερνουμε τροπολογία να την ψηφίσουμε. Για το θέμα. Κρίνεστε ως κόμμα. Φυσικά και μας βλέπουν οι πολίτες και μας κρίνουν. Κοιτάξτε, για το θέμα της Χρυσής Αυγής και για τις καθόδου εγώ ή όχι θα στις εκλογές στο είχαμε πει εγώ ότι θα ψηφίσουμε. Για να ολοκληρώσω. Όχι, δεν απευθυνθήκα σας επισήμανα τη στάση σας. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής. Θα επιστρέψω στο πρώτο σελίδο των νέων, το οποίο είναι εξαιρετικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει βάλει μια σειρά από αυτογκόλ. Είναι το θέμα των ψηφοφοριών, του γύρισε πίσω και το βλέπετε ότι δεν τους βγήκε. Το θέμα, το θέμα του φράχτη στον Εύρο, για το οποίο φαίνεται ότι είναι αντίθετη η κοινωνία, μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας με αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το θέμα της βίας στα ΑΕΗ, όπως γράφουν πολύ εύστοχα σήμερα, επαναλαμβάνω, τα νέα. Είναι το ζήτημα της υποψηφιότητας Αντώναρου που ακούμε ότι ακόμα και στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει αναταράξεις και χθες ο κύριος Αντώναρος έκανε μία επίθεση έξω στο ΠΑΣΟΚ, για την οποία περιμένουμε, θα ήθελα και την κυρία Χριστίδου να μας πει αν
συμπράττει, αν συμφωνεί. Πάντα δημοσιογράφος. Αν συμφωνεί με την επίδεση του κυρίου Αντώναρου με αυτόν τον τρόπο την οποία έγινε. Καλά, στο Πασόκ. Πολύ πριν, περισσότερο έτσι, όταν ο κύριος Τσίπρας μας μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση μαζί με το Πασόκ. Λοιπόν, χθες, λοιπόν και η να πάμε και ήταν... λίγο στο Πασόκ όμως και να επανέλθουμε. Ενδεικτική του πώς είναι το Πασόκ ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω δύο λόγια σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Καταρχήν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα δημόσιο αγαθό που δεν είναι ανταγωνιστικό δεν μπορεί να μπαίνει σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Εδώ έχουμε και την παρέμβαση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, οι οποίοι τεκμηριωμένα απαντούν στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί ένα δημόσιο αγαθό όπως το νερό να ιδιωτικοποιείται. Το λέει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών. Και από την άλλη, η πρόθεση είναι να επιστρέψει παλαιότερα, την επόμενη τετραετία, να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί δεν είναι και δεδομένο ότι μπορεί. Έχουμε παλαιότερα την συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στον κύριο Χατζηνικολάου, όπου όταν ρώτησε περί ιδιωτικοποίηση του νερού, δεν είναι το θέμα αν θα γίνει, δηλαδή θα γίνει, αλλά το πώς θα γίνει. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αποκάλυψη των προθέσεων της κυβέρνησης και εμείς θα είμαστε απέναντι σε αυτό. Απέναντι. Δεν θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Το αναθεωρήσατε μετά τις ισχυρές αντιδράσεις που υπήρχαν και από την αντιπολίτευση. Τώρα, καλά, δεν έχει ακριβώς το χέρι, δεν τα λέμε. Επειδή μπήκαν κάποια θέματα σε σχέση με το φράχτη. Γιατί μπήκε, εγώ δεν καταλαβαίνω τότε. Τώρα θα επανέλθω, μην αδικήσουμε το φράχτη. Με το φράχτη ήταν ένα έργο του ΠΑΣΟΚ. Επί Πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου και Υπουργίας Χρήστου Παπουτσή. Τότε μας έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το τείχος της ντροπής και η Νέα Δημοκρατία τι μας έλεγε, το καταψηφίζανε και το λιδωρούσαν. Και το επέκριναν. Και η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν τι έλεγε, ότι πάτε να κάνετε το φράχτη για να αποπροσανατολίσετε τον κόσμο από την εφαρμογή των μέτρων υποτίθεται τότε που προέβλεπε το αναγκαστικό δάνειο που πήραμε για να σωθεί η χώρα. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Αντώναρο, τι να απαντήσω. Ο κύριος Αντώναρος θα μιλήσει για πολιτικό απολυφάδι το ΠΑΣΟΚ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και ζητάει συνεργασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσει στο εξής. Συμφωνεί, διότι τον πρώτο καιρό δεν μίλαγε. Συμφωνεί ότι η χρεοκοπία της χώρας που έχει αρχίσει και το ψιθυρίζει και το ψελίζει τελευταία προήλθε από την κυβέρνηση Καραμανλή 2004-2009, της οποίας κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ο κύριος Αντώναρος. Και ο κύριος Αντώναρος συμφωνεί.